την άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων τους, χωρίς καμία περικοπή και καθυστέρηση, αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διεκδικεί το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, το οποίο προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στο σαλόνι του νοσοκομείου. Σήμερα κινητοποιούμαστε για άλλη μια φορά για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο δικαίωμα το να πληρωνόμαστε στην ώρα μας, όχι μόνο το μισθό μας, αλλά και τα νυχτερινά, τα εξαιρέσιμα, τις εφημερίες όλου του προσωπικού. Για άλλη μια φορά η πολιτεία δεν έχει κάνει το χρέος της όσον αφορά το αίτημά μας για αυξήσεις των μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, και την ίδια ώρα που για μας τους εργαζόμενους δεν υπάρχουν χρήματα, την ίδια ώρα υπάρχουν φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στους εργαζόμενους να δώσουμε και τη μάχη που αφορά την αύξηση του μισθού, την ένταξη στα βαρία και ανθυγινά, την πληρωμή των δεδουλευμένων. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η υγειονομική είναι από τους πιο χαμηλόμισθους αμοιβόμενους σε πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, και θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα μνημονιακά χρόνια τα οποία περάσαμε, καθώς και τα δύο χρόνια, τα τρία χρόνια της πανδημίας, έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τους εργαζόμενους στις δομές της δημόσιας υγείας. Οι υγειονομικοί, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους μάχη στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, συνεχίζουν τον αγώνα τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώρα τονίζουν την ανάγκη ανάκλησης των αναστολών εργασίας σε συναδέλφους τους. Η πολιτεία αυτό που είχε πει για τους εργαζόμενους, ότι θα τους μονιμοποιούσε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δώσαν τη μάχη απέναντι στην πανδημία, να κάνει, αν θέλετε, το χρέος της και όχι να τους πετάει έξω, και δεύτερο, να επιστρέψουν πίσω οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή. Ήδη κλείνει ένας χρόνος εργαζόμενοι, 4.000 που ήταν πολύτιμο έμπειρο δυναμικό, να είναι εκτός εργασίας. Ζητάμε και επιστροφή αυτών των συναδέλφων. Από την άλλη, και οι υγειονομικοί ως εργαζόμενοι είναι πολίτες, οι οποίοι και αυτοί επηρεάζονται τόσο από την μεγάλη ακρίβεια στα αγαθά της πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, και από τον πληθωρισμό το μεγάλο το οποίο έχει περιέλθει η χώρα. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, βασικά για αύξηση των μισθών στους υγειονομικούς. Οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος, τόνισαν, με τους ίδιους να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όπως θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και βεβαίως με πανελλαδικές κινητοποιήσεις και τοπικές και κεντρικές.